καλησπέρα σε όλους. Είναι πραγματικά ιδιαίτερη η συγκίνηση που νιώθω σήμερα, βρισκόμενος εδώ. Θα καταλάβετε το λόγο γιατί. Από μικρό παιδί άκουγα τις ιστορίες για τα χρόνια εκείνα, για τον Βενιζέλο, για την Επανάσταση, για τους Μακεδονομάχους, σαν τον παππού μου. Ο παππούς μου Γιαννικάκης Γεώργιος του Ιωάννου. Η οικογένεια ξεκίνησε από εδώ, με πέρασα τα Μεσκλά. Η μητέρα μου και ο παππούς μου ήταν από τα Μιλωνιανά και είναι από τα Μιλωνιανά, το Βαρύπετρο. Άκουγα λοιπόν όλες αυτές τις ιστορίες και πραγματικά τις θυμάμαι ακόμα πάρα πολύ έντονα, γιατί ήταν ιστορίες από έναν άνθρωπο ο οποίος είχε συμμετάσχει σε όλη αυτή την επανάσταση, την εποχή. Ήταν και από αυτούς που πήγανε ως Μακεδονομάχος αργότερα στη Μακεδονία και στην Ήπειρο. Και αυτό μου ενέπνευσε εμένα την αγάπη μου για την πατρίδα και για την Κρήτη. Ο Βενιζέλος αναμφισβήτητα είναι ένας από τους πιο κορυφαίους πρωθυπουργούς, πολιτικούς που είχε η χώρα μας. Καθόρισε την Ελλάδα μας, τη διπλασίασε και θα είχε κάνει και πολλά περισσότερα για να δεν είχαν δημιουργηθεί διάφορα εμπόδια τα οποία ήταν πέρα από αυτό. Το στρατηγείο αυτό, ένα σημαντικό κομμάτι και της κριτικής ιστορίας, αλλά και της ιστορίας της πατρίδας μας, έπρεπε να διαστοθεί. Όταν ήρθε λοιπόν ο κ. Παπαδάκης και μου πρότεινε να βοηθήσουμε στην αναστήλωσή του, στην ανακοίνωσή του, δεν είχα όπως καταλαβαίνετε επιλογή, και για συναισθηματικούς λόγους, αλλά και για πατριωτικούς λόγους. Αμέσως αγκάλιασα την ιδέα και τον στήριξα. Έπρεπε να διασωθεί λοιπόν το στρατηγείο αυτό για να έχουν ευκαιρία οι νέοι, οι νεότερες γενιές, να το επισκεφθούν για να μάθουν αυτή την ιστορία που ήταν σημαντικό κομμάτι για την νεότερη ιστορία της Ελλάδος. Στον Όμιλο ΟΤΕ θεωρούμε ότι είναι χρέος μας να συμβάλλουμε στην στήριξη της ιστορίας του πολιτισμού της χώρας μας. Ο ΟΤΕ είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής οικονομικής και κοινωνικής ζωής της πατρίδας μας και θεωρεί χρέος του την προώθηση της ιστορίας της Ελλάδας μας προς τους νέους. Γι' αυτό έχουμε κάνει αρκετά πράγματα. Το κοσμοτεχίστο είναι γνωστό, το ξέρετε, υποθέτω όλοι σας. Είναι αφιερωμένο στο να προβάλλει την ιστορία, τον πολιτισμό και τα ήθη και τα έθιμά μας. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι γνωρίζοντας την ιστορία μας, αυτό μας βοηθάει να δημιουργούμε το όραμα για το μέλλον και να προχωράμε μπροστά. Σας ευχαριστώ.